Πολίτες. Έχουμε λοιπόν τον Χρήστο Κούτρα στην αίθουσα ειδήσεων. Βαρόμετρο της Παύλε Κίσιου, Χρήστο, για την Καθημερινή και το Sky. Έτσι είναι. Σπύρο, οι επώδυνες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο και ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο προκαλούν, όπως φαίνεται και όπως καταγράφεται, και την έντονη δυσπιστία και δυσφορία στους πολίτες και αναδεικνύεται και η κρίση του δικοματισμού. Στην έρευνα λοιπόν της Public Issue, η οποία δημοσιεύεται αύριο στην Καθημερινή της Κυριακής και είναι και για λογαριασμό του Sky, πρέπει να σου πω ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τη ζωή τους και στην ερώτηση ποια θεωρούν καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα. Το 65% απαντά καμία από τις δύο. 25% απαντά μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και 4% μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Το 79% δηλώνει δυσαρεστημένο από την κυβέρνηση και το 88% από την αντιπολίτευση. Οι πολίτες λένε τη γνώμη τους και για τη μορφή διακυβέρνηση της χώρας. Το 34% ζητά πολυκομματικές κυβερνήσεις, το 20% αυτοδύναμες, το 17% ζητά οικουμενική κυβέρνηση, 7% αναζητά νέα πρόσωπα και κόμματα και το 15% δεν έχει γνώμη. Σύμφωνα με το βαρόμετρο του Ιουλίου που έγινε σε δείγμα 1.006 πολιτών, κανένα κόμμα δεν έχει θετικό ισοζύγιο στην ερώτηση για τη δημοτικότητα των πολιτικών κομμάτων. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ έχει 38% θετικές γνώμες έναντι 59% αρνητικές. Δεύτερο κόμμα σε δημοτικότητα είναι το ΛΑΟΣ, με 31% θετικές και 65% αρνητικές. Η Νέα Δημοκρατία με 26% και 68%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 22% και 71% και το ΚΚΕ με μόλις 20% θετικές γνώμες από 26% που είχε το προηγούμενο μήνα και 75% αρνητικές. Στο ερώτημα τώρα, κρίσιμο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο κανένας πλησιάζει τον Γιώργο Παπανδρέου, που όμως προηγείται με 40% έναντι 19% του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ο κανένας, όπως είπαμε, συγκεντρώνει και φαίνεται και στις κάρτες το 36%. Ο πρωθυπουργός, πρέπει να σου πω, Σπύρο, αυτήν την εβδομάδα που έρχεται θα βρίσκεται στον Πόρο για το συμπόσιο της Ήμης. Καμπανάκι για το πολιτικό σύστημα και μάλιστα ηχηρό, φαίνεται σε αυτή την κάρτα την οποία βλέπουμε στις οθόνες μας, στην οποία καταγράφεται η αποχή και η ψήφος διαμαρτυρίας. Έτσι, αν δούμε την αποχή από τον Οκτώβριο του 2009, ήταν στο 8,5%. Τώρα, στον Ιούλιο του 2010 που διανύουμε, φτάνει στο νούμερο 35,5%. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής τώρα με αποχή, να το επαναλάβουμε, 35,5%, το ΠΑΣΟΚ προηγείται της Νέας Δημοκρατίας με 18 ποσοστιαίες μονάδες, διαφορά είναι 18 μονάδες, συγκεντρώνεται 43% έναντι 25% της εξωματικής αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ ακολουθεί με 10, το ΛΑΟΣ με 6, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5, οι οικολόγοι με 4 και για πρώτη φορά καταγράφεται σε δημοσκόπηση και το κόμμα του Φώτη Κουβέλη, η Δημοκρατική Αριστερά, συγκεντρώνει 3,5%. Πρέπει να πούμε εδώ, Σπύρο, πως ο κύριος Κουβέλης εξελέγει σήμερα πρόεδρος του κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με πολλά μηνύματα η δημοσκόπηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.